Δύο κυρίες, είναι η Έλενα Μακρύ και σήμερα μαζί της. Ελενάκη, μου σε αφήνω εσένα. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχουμε. Καλημέρα καταρχήν. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Κυραντζή, μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα DNA. Και το ΡΙΚ μας έχει κάνει έτσι μια συνεργασία μαζί με τη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και στα πλαίσια αυτά φιλοξενούμε τη Μαρία μας για να μας πει τι είναι αυτή η Μέρα DNA. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά την ακούω. Okay, εσύ, Ελπιδάκη μου. Πρώτη φορά ακούω ότι έχει καθιερωθεί τέτοια μέρα. Και γενικότερα θέλουμε να μας εξηγήσεις τι εννοούμε όταν λέμε DNA, όταν λέμε βιοτράπεζα. Τι εννοούμε ακριβώς. Άγνωστα πράγματα για εμάς. Ναι, ποιο υλικό εκεί μπορείς να συλλέξεις και πού μπορεί να βοηθήσει λόγο. Αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Πρώτα απ' όλα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ουσιαστικά, ας ξεκινήσουμε από αυτόν όλον που με έχετε ρωτήσει. Είναι και ο λόγος στο οποίο έχει καθιερωθεί ουσιαστικά η μέρα DNA. Έτσι ώστε να προάγουμε ουσιαστικά την εκπαίδευση και την ενημέρωση των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο γύρω από τα ζητήματα του DNA και της γενετικής. Ουσιαστικά, το πώς ξεκίνησε και πώς εδραιώθηκε αυτή η μέρα είναι λόγω του ότι το 1953, στις 25 Απριλίου, ο Francis Crick και ο James Watson είχαν δημοσιεύσει σε μια ερευνητική σελίδα, να το πούμε, journal, το οποίο είχαν μιλήσει για τη δομή, τη διπλή έλικα του DNA. Εννοείται ότι μαζί τους ήταν και μια άλλη βιοχημικός Αγγλίδα, η Rosalind Franklin, η οποία είχε βγάλει την περίφημη φωτογραφία 51, την οποία έδειξε για πρώτη φορά τη δομή. Επίσης, το 2003, στις 14 Απριλίου, είχε γίνει για πρώτη φορά η αποκρυπτογράφηση, ας το πούμε, ολόκληρου του γενετικού μας γονιδιώματος, του ανθρώπινου γονιδιώματος. Και οπότε αυτό μας έδωσε έτσι να καθιερώσουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα DNA για ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού. Μαρία μου, θέλουμε έτσι με απλά λόγια όμως, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, τι εννοούμε όταν λέμε DNA για βιοτράπεζα. Λοιπόν, το DNA είναι το βασικό μας, είναι ο βασικός μας, ας το πούμε, όρος ζωής. Είναι το βασικό μας στοιχείο, κωδικοποιεί όλες μας τις πρωτεΐνες, όλα τα δομικά μας στοιχεία, όλα τα γονίδια είναι μέρος του DNA. Και η βιοτράπεζα τι είναι. Ουσιαστικά το τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή τη στιγμή με αρχηγό μας τον καθηγητή Δέλτα είναι το ότι κάνουμε αυτή τη μελέτη έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι πιο συχνές μεταλλάξεις και ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν τον κυπριακό πληθυσμό. Οι βιοτράπεζες είναι οργανωμένες δομές αποθήκευσης βιολογικών δειγμάτων και κλινικών στοιχείων, οι οποίες ουσιαστικά θα προάξουν την έρευνα. Εμάς ο πρώτος μας στόχος είναι να πάρουμε δείγματα από 16.500 εθελοντές, Κύπριους εθελοντές, Κύπριους πολίτες, μόνιμους κατοίκους Κύπρου, έτσι ώστε να δούμε από τι αποτελείται το γονιδίωμα του Κύπριου πολίτη. Μέχρι στιγμής, ναι, τι έχουν κοιτάξει. Είμαστε στο χρόνο 3 εμείς. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα είναι 7 χρόνια συν 7 ουσιαστικά, άρα είναι 15 χρόνια στο σύνολο, 14 χρόνια. Μας είπες 16.500 δείγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 7.500 εθελοντές οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί στη βιοτράπεζα να έχουν στηρίξει αυτή την. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, μπορεί όποιος μας παρακολουθεί και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο. Δεν μπορώ να έρθω εγώ και να ανακαλύψω δηλαδή τι αρρώστιες ή ασθένειες μπορεί να έχω. Λοιπόν, προσωπικά. Καθένα, νομίζω είναι σε ένα γενικό επίπεδο ουσιαστικά. Έρχεστε στη βιοτράπεζα, παίρνετε τηλέφωνο στο 77 77 18 38, ή μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας στο biobank.cy και μας παίρνετε τηλέφωνο, είναι διευθέτηση ραντεβού. Η διαδικασία είναι γύρω στα 40 λεπτά. Έρχεστε εκεί, μιλούμε, υπογράφουμε το έντυπο συγκατάθεσης, σας εξηγούμε τους στόχους του προγράμματος, εξηγούμε επίσης το τι θα γίνει περαιτέρω. Κάνουμε ένα μικρό ερωτηματολόγιο, παίρνουμε κλινικά στοιχεία από εσάς, οικογενειακή κατάσταση και ιστορικό οικογενειακό. Μετά παίρνουμε κάποιο μικρό δείγμα ούρων. Και όχι, είναι αίμα και ούρα. Αίμα και ούρα. Ναι. Και πόση ώρα διαρκεί αυτό? Αυτό διαρκεί γύρω στα 40 λεπτά. Και αυτό που είπες προηγουμένως, Έλενα μου, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν είναι προσωπικά νομίζω σε σένα είναι που θα σου πω. Είναι και προσωπικά.
υπάρχει και προσωπικά, ναι. υπάρχει και προσωπικά, ναι. αλλά το προσωπικά είναι αν υπάρξει κάτι το οποίο θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής σας ή οτιδήποτε. Αν υπάρξει κάτι. Αλλιώς είναι σε μόνο για να συμβάλλει στο γενικό, ακριβώς. Στην Κυπριακή, στην Κύπρο μας και στην Κύπριος. Ουσιαστικά έχει για την επιλογή είναι ο καθένας, αν θέλει να ενημερωθεί. Ακριβώς, υπάρχει επιλογή αν θέλει να ενημερωθεί ή όχι. Αν έχει προδιάθεση για κάτι. Κάτι το οποίο αφορά άμεσα την υγεία του. Αφορά άμεσα την υγεία του που αυτό, ναι, μόνο αυτό μόνο θα ενημερώσει ναι. προσωπικά. Τίποτα άλλο. Και κάποια αποτελέσματα τα οποία στέλνουμε ουσιαστικά και στο. Και πόσο ασφαλής είναι τα προσωπικά αυτά δεδομένα. Βασικά αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρως compliant με τον κανονισμό του GDPR. Έχουμε, για να καταλάβετε, στην ομάδα μας είμαστε 50 άτομα. Έχουμε μέχρι και δικηγόρων και βιοειθικών, cyber security. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα για την προστασία και του γενετικού υλικού, αλλά και των κλινικών σας στοιχείων, να τον έρθετε να συμβάλλετε, επειδή παίρνουμε και άλλα προσωπικά στοιχεία. Οπότε όλα αυτά είναι κρυπτογραφημένα, είναι ψευδοανωνυμποποιημένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η Έλενα, ας πούμε, στην βιοτράπεζα, δεν θα ξέρω πλέον ότι είναι η Έλενα, θα ξέρω ότι έχει τον τάδε κωδικό. Ναι. Οπότε, οι μόνοι που έχουν πρόσβαση είναι συγκεκριμένα άτομα, τα οποία πάλι έχουμε εκπαιδευτεί και έχουμε πάρα πολλά συστήματα. Δεν υπάρχει κάποιον κόστο. Δεν υπάρχει κάποιον κόστο. Και ούτε όχι. είναι και επώδυνο. Επώδυνο είναι όπως όταν πάει σε ελπίδα μου σε έναν εργαστήριο να σου πάρουν ένα μπουκαλάκι ή δύο μπουκαλάκια αιμάτος. Δεν είναι κάτι. Άρα, μπορείς να ξαναδώσεις το τηλέφωνο, έχουμε δύο λεπτά. Ναι, λοιπόν, ακόμη. Είμαστε στο 7777-1838 ή στο σελίδα μας στο biobank.cy, η οποία μπορείτε να μπείτε να εγγραφείτε. Επίσης, έχουμε και στα social media, έχουμε το biobank.cy στο Facebook και στο Twitter. Μπορείτε να δείτε όλα αυτά που κάνουμε. Επίσης, να σας αναφέρω ότι με αυτήν την ημέρα, τον DNA, με αυτήν την ευκαιρία, θα κάνουμε μία εκδήλωση σε συνεργασία με το Δήμο Αγλαντζάς. Στο πολιτιστικό κέντρο και στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπάρχει ένα κτίριο το οποίο μας έδωσε με μεγάλη του χαρά ο Δήμαρχος Αγλαντζάς. Θα είναι στις 7 του Μάη. Θα έχουμε Junior Labs, στείλουμε έτσι εργαστήρια για παιδάκια από 6 μέχρι 12 ετών. Ωραία. Οπότε μπορείτε να κοπιάσετε όλοι, θα έχουμε όλη την ομάδα, θα μας δείτε και εμάς εκεί. Κάνουμε από απομόνωση DNA μέχρι το να δούμε πώς είναι τα όργανα, να τα φτιάξουμε πλευρά στη σύνη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα κάνουμε. Είναι 7 Μαΐου. Στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αγλαντζάς και είναι από τις 10 μέχρι τις 1 για παιδάκια από 6 μέχρι 12 ετών. Θα είμαστε εκεί. Τέλεια. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας πότε θα είναι? Λοιπόν, έχουμε ήδη εξάγει κάποια αποτελέσματα και τα οποία είμαστε στη διαδικασία να κοινοποιήσουμε στους εθελοντές μας αλλά και ευρύτερα στο κοινό, ως ας το πούμε press release. Και θα σας έχουμε ενημερούς και εσάς εντός των επόμενων εβδομάδων. Γνωρίζεις εσύ κάτι ακόμη ή δεν γνωρίζεις? Γνωρίζουμε ακόμη, απλά. Πάμε καλά ως Κύπροι. Έχουμε δυνατόν DNA, εννοείται. Γι' αυτό και επιζούμε τόσα χρόνια σε τόσα πράγματα που έχουμε περάσει ως κοινωνία. Αλλά υπάρχουν κάποια trends, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις οι οποίες βλέπουμε ότι επηρεάζουν. Από τον πρώτο καρκίνο, ας πούμε. Ακριβώς. Ότι φερίζει στην Κύπρο. Ακριβώς. Από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, ναι. Και μέσα από αυτές τις έρευνες θα μπορούμε να γίνουν και τα σωστά φάρμακα, σωστά. Φυσικά. Αυτό θα βοηθήσει σε καλύτερη πρόγνωση, πρόληψη και καλύτερες θεραπείες. Λοιπόν, Μαρία μου, βλέπεις τη. Άλλαξε ο τίτλος εκεί κάτω στην εκπομπή. Παγκόσμια ημέρα DNA. Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, επειδή το γράψαμε στα ελληνικά η παραγωγή. Ναι. Πού είναι αυτό το μακρινάρι. Πρέπει να το σπάσεις, είπαμε. Σε τρία. Δεόξι. Παιδιά, δεν το βλέπω από εκεί κάτω. Αν θέλετε να το διαβάσω, δηλαδή, δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι μακριά το monitor. Έλα, να το θυμηθώ, δεν θυμάμαι. Πρέπει να το Δεόξι. Δεόξι. Νουβό. Νουβό. Δεοξυριβό. Νουβοκλεϊκό. DNA. DNA, δεν γνωρίζουμε. Παιδιά, DNA το μάθαμε, DNA παγκόσμια είναι γνωστό. Τώρα τι να ξέρουμε τον ιατρικό όρο. Θα το ξέρουν αυτοί που σπουδάζουν ιατρική. Και γενετική. Καλό να το ξέρουμε. Εγώ γι' αυτό μπορώ να σπουδάσω ιατρική και γενετική. Για τον DNA. Και εγώ γι' αυτό τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε και που μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το έργο που κάνουμε στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Να μιλήσεις με την Έλενα μας, Έλενα μου, να κανονίσουμε που θα είναι και τα αποτελέσματα. Φυσικά, να έρθουμε εδώ να πούμε τα αποτελέσματα. Ναι.
Φυσικά. Να πάλι χαρά. Τέλεια. Και ίσως θα πάμε και με τον καθηγητή. Και θα έρθετε κι εσείς να λάβετε μέρος όσο θέλετε. Θα λάβουμε μέρος σε αυτή την έρευνα. Είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για τον πληθυσμό έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Σκεφτείτε ότι δίνουμε κάτι πολύ μεγάλο πίσω στον κυπριακό πληθυσμό. Σας ευχαριστούμε όλοι.